Κρατήθηκε λοιπόν ενός λεπτού εκεί για τον χαμό ενός φίλου της ΑΕΚ, ενός παντού της ΑΕΚ. Και πάμε λοιπόν στο Τζάμπολ. Η ΑΕΚ που ξεκινάει με δίδυμο στα γκάρ τον Τερέλ Κάστλ και τον Τζάρετ Κάρτ. Και από εκεί πέρα τον Καλινικίδη, τον Δορκοφίκη και τον Τικούδη. Τους τρεις δηλαδή Έλληνες ψηλούς. Πρώτη επίθεση για τον ΠΑΟ που ξεκινάει με Μάρσαλ, Ντόζιερ, Γκρέι, Γιαννακίδη. Αυτή είναι η έκπληξη του Σούλη Μαρκόπουλου στην βασική πεντάδα της ομάδας Θεσσαλονίκης. Και τον Λάζαρο Παπαδόπουλο. Πρώτο εύστοχο σουτ, τριών πόντων μάλιστα στον αγώνα, από τον Ρόουλ Μάρσαλ για το 0-3. Δικούδης. Το ίδιο σκηνικό, αυτή τη φορά όμως ο πρώην διεθνής φόρουαρντ αστόχησε. Μάρσαλ. Jump shoot από τον Ντόζιερ από τα 6 μέτρα, 2-7. Δορκοφίκης, ο λίγο τη στατική η ΑΕΚ στην επίθεση της έως τώρα. Ξανά από τον Τικούδη το σουτ. Επιθετικό rebound του Χαρτ. Η φάση συνεχίζει τελικά. Το rebound στα χέρια του Ρόουλ Μάρσαλ. Παπαδόπουλος από την επιτήρηση του Τικούδη. Βγήκε για το double team ο Δορκοφίκης. Αρχικά βγήκε για το double team ο Τικούδης, αλλά ο Παπαδόπουλος δεν συνάντησε ιδιαίτερα προβλήματα. Τελευταίο ήταν μάλιστα τριών πόντων και μειώνει σε 5-9. Γιαννακίδης για τον Παπαδόπουλο ξανά. Κάτι σαν lay-up από τον Παπαδόπουλο, ο οποίος ξεκινάει δυναμικά, θα λέγαμε, και την απόψινη αναμέτρηση. Μάρσαλ. Και τώρα ο Γιαννακίδης τον δίνει screen ο Ντόζιερ. Συνεργασία των δύο παιχτών. Ο Ντόζιερ πέρασε πολύ όμορφα τον Δορκοφίκη και πέτυχε και το καλάθι. 5-13. Πολύ νωρίς ο ΠΑΟΚ χτίζει μια πολύ καλή διαφορά. Ο παρέτηση μάλλον του Μινάκη Έκου από την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Η πυρουέτα από τον Παπαδόπουλο, ο οποίος έβγαλε έτοιμο καλάθι στον Ντόζιερ. 7-15 άμεση λοιπόν η απάντηση από πλευράς ΠΑΟΚ. Ομάδας Θεσσαλονίκης που συνεχίζει, επαναλαμβάνω για μια ακόμα φορά, και φτάνει πάρα μα πάρα πολύ εύκολα στο καλάθι της ΑΕΚ έως τώρα. Για τον Ντικούδη, double team Παπαδόπουλου και Ντόζιερ. Μια ακόμα λανθασμένη ενέργεια από τους παίκτες της ΑΕΚ. Προϋποθέσεις ευνηδιασμού για Γιαννακίδης για τον Μάρσαλ. Γκόλφα όλα από τον Ρόουλ Μάρσαλ. Ντικούδης προσπάθησε να ξεκινήσει ένα drive. Νέο λάθος από πλευράς ΑΕΚ. Ο Γκρέι στον ευνηδιασμό θα αποφύγει και το μαρκάρισμα του Κάστλ. Ο Άγγελος Κορονιός επιστρατεύει και τον Σαρότ Κάρι. Ο φραχίσωμο playmaker. Γκολφ άλλο το μεταξύ από τον Βέδα. Ξεκινάει την δεύτερη περίοδο με ένα νέο πρόσωπο στην πεντάδα του, τον Ντόρ Γκετσεύσκι. Να το εδώ με την μπάλα στα χέρια. Βέδας, Ντόζιερ για τον Γκετσεύσκι. Βάζει πλάτη τον Κοχαντάρεβιτς. Πολύ δύσκολο σουτ από τον Γκετσεύσκι. Εύστοχο παρόλα αυτά. Έχουμε και τα εντός παιδιάς σουτ των δύο ομάδων. Σχεδόν 20% περισσότερο σουτάρει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ευστοχεί εκ νέου, αυτή τη φορά με τον Βέδα. Νάτος εδώ ο Ντόζιερ. Αποστολίδης. Γκετσεύσκι. Πολύ καλό σουτέρ τριών πόντων και το αποδεικνύει για μία ακόμα φορά. Εντάξει, χρέωσαν από ένα φάουλ Δορκοφίκη και Παπαδόπουλο για μια συμμαχία που είχαν πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Δεύτερο φάουλ για τον Λάζαρο Παπαδόπουλο, ο οποίος κλείστηκε από Κάστλ και Δορκοφίκη. Τελικά Βέδας για τρεις. 23-40. Άμεση απάντηση από πλευράς ΠΑΟΚ. Είναι από τα παιχνίδια που κάνει μπάλα. Ποιος είναι ότι μπήκε στο πλεκτό. 27-40. Μάρσαλ αυτή τη φορά θα βρει στόχο για το 27-42. 12 η πόντη του στο αγώνα. Παραφορά θα γίνει με τον Γκρέι. Η πάσα για τον Βέδα. Ξανά Γκρέι. Τον επιτηρείο Παπα-Νικολάου για τρεις από τον Αμερικανό. Φοβερό καλάθι από τον Justin Gray ακριβώς με την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Δίχως ορατότητα πάνω σε κίνηση. Πραγματικά καταπληκτικό καλάθι από τον Justin Gray. Θα έλεγα ότι αυτό το τρίποντο ήταν μαχαιριά στην άμυνα της ΑΕΚ. Ξανά εδώ η προσπάθειά του με τον χρόνο να τελειώνει. Η μπάλα έφυγε από τα χέρια του 5-10 το δευτερολέπτου πριν το τέλος του ημιχρόνου. Παρ' όλα αυτά κατέληξε στο πλεκτό. 9-14 δευτερόλεπτα λοιπόν στον ΠΑΟΚ. Μάρσαλ. Τον ίσκρινε ο Παπαδόπουλος.
Θα πάρει την προσπάθεια ο Μάρσαλ και θα δικαιωθεί. 14 πόντους στον αγώνα. Μαντίτς. Νικολαίδης προστάθμισε την μπάλα, την άφησε στον Ντικούδη. Το περιμένει ο Παπαδόπουλος με ανοιχτές αγκάλες που λένε. Παλίωσε την προσπάθεια του Δήμου Ντικούδη. Μία ακόμα χαμένη ευκαιρία της ΑΕΚ να μειώσει την διαφορά. Εφηβιασμός του ΠΑΟΚ με τον Ρόμπερτ Ντόζιερ. Από την περίτεχνη ενέργεια αρχικά του Justin Gray να καρφώνει την μπάλα στο καλάθι της ΑΕΚ. Ξανά η no-look πάσα από τον Justin Gray και τότε Παπαδόπουλος προσπαθεί να πλησιάσει. Σου τριών πόντων από τον Gray δίκως πίεση. Εδώ βάλε και το άλλο στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου χωρίς να κοιτάει και με δύο παίκτες κρεμασμένους επάνω. Δεν θα βάλει αυτό. Καλαμπάκας πλάχνει τον Παπαδόπουλο, τώρα τον τροποδότησε. Βέδας σε σούτ τριών πόντων, ούτε τώρα. Rebound όμως από τον Καλαμπάκα. Φόλο κάρφωμα από τον Ντόζιερ. Εδώ ήταν σαν να παίξαν βόλοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Ξανά το άστοχο σούτ τριών πόντων του Βέδα. Θα μπει στην μπάλα του Καλαμπάκα. Τον Κάσλιάκ που έχει Κάσλ, Μάντιτς, Κοχαντάρεβιτς, Ντορκοφίκη και Χάρτ στην πεντάδα της. Ο Ντορκοφίκης προσπαθεί να πλησιάσει. Όμορφη πάσα για τον Κοχαντάρεβιτς. Ακόμα πιο όμορφο όμως το μπλοκ του Ντόζιερ, ο οποίος βγάζει και την άμυνα για τον ΠΑΟΚ. Την κίνηση rebound από τον Ντόζιερ, πάνω από τη Στεφάνη. Και από εκεί η μπάλα στα χέρια του Κετσεύσκη. Double-double και από τον Ρόμπερτ Ντόζιερ με 10 πόντους και εισάριθμα rebound. Κετσεύσκη για τον Ντόζιερ. Προσπαθεί να περάσει τον Ντικούδη και τα καταφέρνει. Δίχως ιδιαίτερο πρόβλημα θα έλεγα. Στολίδη και αυτός με τη σειρά του στον Gray. Το ΠΑΟΚ παραλαμβάνω είναι πολύ σημαντικό ότι κρατάει την διαφορά άνω των 10 πόντων χωρίς Παπαδόπουλο και χωρίς Μάρσαλ. Σου τριών πόντων μεταξύ από τον Κετσέρσκι, τρίποντο μαχαιριά. Κάσλ. Μάντιτς. Άλλο ένα μπλοκ από τον Ντόζιερ. Γκρέι. Το drive, η πάσα στην γωνία στον ακροβολισμένο Βέδα, ο οποίος για δεύτερη συνεχόμενη επίθεση του ΠΑΟΚ ευστοχεί σε σούτ τριών πόντων. 53-70 η διαφορά στη μέγιστη τιμή της ξανά. ...73-79 διαφορά στους 6. 17 πόντοι και από τον Ρόλ Μάρσαλ. Μέσα και η δεύτερη 73-80. Τελευταία επίθεση της ΑΕΚ στον αγώνα με τον Τζάρετ Χάρτ, ο οποίος θα σταματήσει, θα πυροβολήσει για 3 στο σίδερο. Ο Ντικούδης δεν προλαβαίνει να κάνει καν το follow. Τελικό σκορ λοιπόν ΑΕΚ 73, ΠΑΟΚ 80. Πολύ μεγάλη, πολύ σημαντική νίκη για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος πλέον πατάει για τα καλά τετράδα στην βαθμολογία της Α1.